Πάουκ. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Γέφυρας, τον κύριο Τουλούμη, να μας πει λίγα λόγια για το παιχνίδι, μια και ήταν νικηφόρο για σας. Αν και από ό,τι είδαμε, ήταν δυσκολευτήκατε λίγο. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι και πάντα δύο ομάδες από το ίδιο Δήμο σίγουρα δημιουργεί αυτή την ένταση λιγάκι. Αλλά το περισσότερο εμένα που μου άρεσε δεν είναι ότι το ντέρμπι, ότι δύο ομάδες παίξανε πολύ καλά. Παλέψανε, διεκδικήσανε και ήταν το παιχνίδι πάρα πολύ καλό, καθαρό, και αυτό μου άρεσε γιατί έχω συνεργαστεί και με τις δύο ομάδες και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που η ατμόσφαιρα όλη ήταν καλή και οι φίλαθοι που ήταν μέσα, όλα πήγανε καλά. Για το παιχνίδι, τέλος λίγο κάτι πήγε να γίνει. Όχι, αυτά είναι μέσα στα νεύρα, αυτά γίνεται, αλλά εγώ αυτό που μου άρεσε περισσότερο, γιατί έχω δουλέψει και στις δύο ομάδες και σέβομαι και τις δύο ομάδες, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Το παιχνίδι είναι ένα από τα πιο δύσκολα. Σίγουρα η Χαλκιδόνα δεν είχε να χάσει τίποτα. Ήμασταν πρώτοι και έπαιξε με όλες τις δυνάμεις. Πάρα πολύ δυνατή ομάδα, καλή. Που πιστεύω αν ήταν έτσι από την αρχή, πιστεύω ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα υποβασμού και αν δεν έρθει τα μείον 3. Εγώ θέλω να του δώσω συγχαρητήρια. Πιστεύω αν συνεχίσουν να παίζουν με αυτόν τον ρυθμό, μπορούν να σωθούν. Η στόχη της Γέφυρας. Η στόχη της Γέφυρας είναι. Επειδή είμαστε στο ρόστερ πάρα πολύ μικρό, προσπαθούμε παιχνίδι με παιχνίδι να τελειώσει, γιατί έχουμε κουραστεί πάρα πολύ και δυσκολευόμαστε αρκετά. Το ρωτήσω της ομάδας είναι πολύ μικρό και δυσκολευόμαστε. Πιστεύω είμαστε κοντά. Ένα-ένα βλέπουμε το παιχνίδι, γιατί. Και τώρα πρέπει να έχετε και αρκετά ντέρμπι από τα 6-7 παιχνίδια από απομένου. Με τους 4-5 πρώτους παίζουμε στη συνέχεια. Θέλουμε που όλοι θέλουν να ανεβούν. Έχουμε και το δικαίωμα κάποιο στραβοπάτημα. Όλοι θέλουν να ανέβουν. Προσπαθούμε τώρα αυτή η διακοπή που θα έχει μια εβδομάδα ίσως λίγο μας βοηθήσει. Γιατί αμέσως παίζουμε την Ξάνθη, το ντέρμπι, το οποίο είναι ο πρώτος και ο δεύτερος. Αλλά εντάξει, υπάρχει και συνέχεια. Μια Γέφυρα φέτος ανέβηκε. Δεν ήταν η στόχη άνοδο, αλλά βρεθήκαμε εκεί και το κυνηγάμε τώρα. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να αντέξει η Β' Εθνική αν ανέβει η Γέφυρα? Πιστεύω δεν είναι. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Έχουμε παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν στη Β' Εθνική. Έχουν παίξει στη Β' Εθνική. Έχουμε παίκτες, σίγουρα έχουμε μια παίκτες. Αλλά είμαι, σας λέω, ευχαριστημένος από το παιχνίδι που έγινε μέσα σε καλή ατμόσφαιρα, με πάρα πολλούς φιλάθλους και δεν συνέβη το παραμικρό. Αυτό μου άρεσε περισσότερο από όλα τα άλλα.